Καλησπέρα κύριε Τίμπλα Αλέξη. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα. Περιφερειακός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια της Αθήνας. Ναι. Διαβάζω λοιπόν ότι χτες έγινε μία συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 4 χρόνια μετά την ανίποτη τραγωδία στο Μάτι, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η περιφέρεια της Αθήνας να πάει στα δικαστήρια απέναντι στους ανθρώπους που υπέστησαν ό,τι υπέστησαν στο Μάτι. Ναι κύριε Μπογιόπουλε, καλά το διαβάσατε. Το σποτ λαϊκή σπήρωση το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ο συνδυασμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έτσι. Απλά το ξεκαθαρίζω γιατί κάποιοι από τους ακροατές να μην το ξέρουν. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν είναι όλοι ακομμάτιστοι. Ο Πατούλης είναι της Νέας Δημοκρατίας, οι άλλοι είναι του ΠΑΣΟΚ. Ναι, συγκεκριμένος και ποιοι το ψηφίσαν και... Λοιπόν, το σποτάκι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ ντράπηκε και η ντροπή, έτσι, δεν είναι, έχει διαχρονική σημασία. Είναι πολλά τα περιστατικά, δεν έχει να κάνει μόνο με την ομιλία Ζελένσκι και την εμφάνιση του φασίστα του Αζωφικού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι. Είναι διαχρονικό. Η συγκεκριμένη χθεσινή απόφαση είναι σε τρέιλερ. Τι εννοώ? Προηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία είμαι μέλος, εκπροσωπώ τη Λαϊκή Συσπήρωση στην παράταξη του ΚΚΕ, 22 Τρίτου του 22, όπου εφθαρσώς η Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε να αντιταχθούμε σε αυτούς που καήκαν και που πνιγήκαν, όπως πολύ σωστά το είπατε, συγκεκριμένα στις πλημμύρες που έγιναν 23 Εβδόμου του 18 και 15 Δεκάτου του 17 που καήκαν στο Μάτι. Αποφάσισε λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή, το καταψηφίσαμε εμείς εκεί, να οριστεί εξωτερική εταιρεία δικηγόρων, μεγάλο δικηγόρο, με έναν υπαχυλής αμοιβής, να προτείνει αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να αντιταχθούμε στο να αποζημιωθούν οι καμένοι και πνιγμένοι και οι συγγενείς τους. Χθες λοιπόν ήρθε για να οριστικοποιηθεί το ποσό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση από εμάς. Το αποτέλεσμα ήταν η παράταξη του κυρίου Πατούλη, Νέα Δημοκρατία, του συνασπισμού της κυρίας Δούρου και οι χρυσαυγίτες, οι οποίοι τώρα εμφαίνονται ως ανεξάρτητοι, ας πούμε, να ψηφίσουν αυτή τη συγκεκριμένη τροπιαστική, έτσι, να πάρουν αυτή τη συγκεκριμένη τροπιαστική θέση και να στηρίξουν να δοθεί σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, δεν έχει σημασία ποιο, ένα τυπαχυλής αμοιβής, 5.000 ευρώ το κομμάτι, να αντιταχθεί η περιφέρεια σε 19 αγωγές που κάναν συγγενείς και ζημιοθέντες στη Μάνδρα και άλλοι 25 εντός συνόδου 44 στο Μάτι, προκειμένου να ενταχθούμε να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί μια στοιχειώδη αποζημίωση που πνίγηκαν και κάηκαν. Αυτό έγινε. Ο αντίλογος στο δικό σας τον αντίλογο, ποιος ήταν κύριε Τιμπλαλέξη, δηλαδή η περιφέρεια και όσοι συντάχθηκαν με την θέση της? Τι ακριβώς υπερασπίζονται, τα οικονομικά της περιφέρειας απέναντι στους καμένους και στους πνιγμένους? Ποιο είναι το αιτιολογικό δηλαδή? Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Η παράταξη του κυρίου Σγούρου δεν το ψήφισε, όχι με το σκεπτικό που σας ενέφερα πιο πριν, με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να πάνε δικηγόροι της περιφέρειας να αντιταχθούνε. Δηλαδή είναι τραγέλαθος. Η θέση λοιπόν αυτών που το καταψηφίσαν, έτσι, πριν λαχαιδαιμονίων, ενώ την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος εμάς, ήταν δευτερεύουσας, τριτεύουσας σημασίας. Δηλαδή, αν θα πάει δικηγόρος του μεγάλου δικηγορικού γραφείου, υπάλληλοι, ή αν θα πάει δικηγόρος της περιφέρειας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι η περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει σαφέστατες ευθύνες, όπως και ο κρατικός μηχανισμός, γιατί η περιφέρεια και η Δήμη, Δήμος Μάνδρας, Δήμος Μεγάρων, είναι τμήμα δεμένο στο άρμα του κρατικού μηχανισμού, του αστικού κράτους, έχουν τεράστιες ευθύνες με πράξεις και με παραλήψεις για αυτό που πάθανε οι συγκεκριμένοι συμπολίτες. Για να καταλάβω το εξής. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τις οικογένειες ανθρώπων, θυμάτων και στη Μάντρα και στο Μάτι. Έχουμε τις οικογένειες ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν, κάηκαν, πνίγηκαν. Ναι. Οι οικογένειες αυτές διεκδικούν αποζημιώσεις. Σωστά.
για την καταστροφή που υπέστησαν, για τις περιουσίες τους και τελικά ζητάνε και απόδοση. Ζημία, ναι. Ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη. Απόδοση δικαιοσύνης, ναι, εν πάση περιπτώσει, έστω με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Αυτοί οι οποίοι αντιτάσσονται λοιπόν τώρα στα θύματα, γιατί στα θύματα αντιτάσσονται μέσω των συγγενών, θεωρούν την προσπάθεια που κάνουν τις διεκδικήσεις των οικογενειών των θυμάτων άδικες, ψεύτικες, καταχρηστικές. Τι ισχυρίζονται? Θεωρούν ότι η περιφέρεια είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να παρασταθεί και να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της, προκειμένου αντί να πληρώσει η περιφέρεια, να πληρώσει ο Δήμος είτε Μαραθώνα, είτε ο Δήμος Μάνδρας, ή αποκεντρωμένη διοίκηση. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι για το ποιος θα πληρώσει και θα αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους που πνίγηκαν και κάηκαν. Το κυρίαρχο που βάζουν αυτοί που ψηφίσαν τη συγκεκριμένη αυτή απόφαση, είναι ότι πρέπει η περιφέρεια να παρασταθεί προκειμένου να αποδείξει η περιφέρεια ότι δεν ευθύνεται έναντι των ομοδίκων, τέλος πάντων, αντίστοιχα Δήμου Μάνδρας, Δήμου Μαραθώνος ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, ότι δεν έχει την ευθύνη η περιφέρεια, την έχουν οι υπόλοιποι. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κύριε Τιμπλαλέξη? Μου θυμίζει αυτή την αθλειότητα που είχαν διαπράξει το 2019, όταν θέλησαν να εργαλειοποιήσουν, να αξιοποιήσουν και να την βοριχήσουν με τα θύματα της Μαρφίν. Σωστά. Και την ίδια ώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έστελνε δικηγόρους στο νομικό συμβούλιο του κράτους για να μην αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων της Μαρφίν, και οι ίδιοι που τα έκαναν αυτά την βοριχούσαν, στείνοντας επικοινωνιακά παιχνίδια με πλακέτες στο σημείο του φωνικού. Και τώρα αυτοί οι οποίοι τσακώνονται μεταξύ τους, έχοντας και το μάτι και τα θύματα στο μάτι ως προμετωπίδα προπαγάνδας και κοκορομαχίας, όλοι μαζί τώρα αυτοί μαζεύονται και λένε, αυτό καταλαβαίνω, ότι στέλνουν δικηγόρους ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων. Ακριβώς. Δεν θέλουν να αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων. Μάλιστα. Δηλαδή για άλλη μια φορά αυτό είναι παιχνίδι, είναι αθλειότητα, είναι μια προσπάθεια μακριά από εμάς και από αλλού, τέλος πάντων. Τα κροκοδίλια δάκρυα που χύναν και εξακολουθούν και χύνουν αποδειχθήκαν ότι είναι κροκοδίλια. Δηλαδή στην παρούσα φάση λοιπόν μπήκαν σε μια διαδικασία να μπουν ενάντια στις αποζημιώσεις αυτών των συμπολιτών μας, των συγγενών αυτών που πνίγηκαν και κάηκαν, για να μην αποζημιωθούν. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το θέμα αν θα αποζημιωθούν από την περιφέρεια, ένα τμήμα του αστικού κράτους, έτσι. Είναι να μην αποζημιωθούν. Δεν ξέρω. Και παύλα, αυτό που λέτε. Η αθλειότητα, η μεθόδευση, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τα κροκοδίλια δάκρυα. Αυτό εμείς αναδείξαμε στη χθεσινή συνεδρίαση, αλλά και εγώ εκπροσωπώντας την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη Λαϊκή Συσπήρωση, 22 Τρίτου του 22, που συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, η οποία το εισήγαγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω, συγγνώμη αν πλατιάζω όλο. Παρακαλώ. Κυρίαρχες αποφάσεις πλέον τις έχουν μεταθέσει σε όργανα που έχουν πλήρη πλειοψηφία, οι συγκεκριμένες αυτές αντιδραστικές δυνάμεις, οι οποίες αυτές αποφασίζουν, και απλά το Περιφερειακό Συμβούλιο στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει διακοσμητικό ρόλο. Δηλαδή, χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε για να καθορίσει αν τα 5 χιλιάρικα που θα πάρει ο ΧΙΟΨΕΤ μεγαλοδικηγόρος είναι πολλά ή λίγα. Αυτό έγινε χθες. Κύριε Τιμπλαλέξη, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι, και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας, κύριε.